Η επόμενη μέθοδος ολοκλήρωσης που θα δούμε είναι η λεγόμενη μέθοδος της ολοκλήρωσης κατά μέρη ή ολοκλήρωσης κατά παράγοντες. Και είναι η ακόλουθη ισότητα που είναι προφανής αν κανείς τη γράψει ως εξής, πάρει αυτό το ολοκλήρωμα από το δεξί μέρος και το πάει στο αριστερό και γράψει την ισότητά του ως το ολοκλήρωμα της FG τόνος συν F τόνος G να είναι το F επί G, το οποίο είναι ολοφάνερο γιατί αυτό εδώ είναι το F επί G τόνος. Αυτή λοιπόν η παράγουσα του F επί G τόνος είναι το ίδιο το F του G, αυτό ακριβώς λέει η ισότητα. Στην πράξη πώς το χρησιμοποιούμε? Έχουμε να υπολογίσουμε ένα όριστο ολοκλήρωμα, το αριστερό μας μέλος, και μας επιτρέπει αυτή η ισότητα να πάρουμε ουσιαστικά την παράγωγα από τον ένα παράγοντα και να τη μεταδιδάσουμε στον άλλο, με κάποιο κόστος. Θα έχουμε κάποιους όρους επιπλέον εδώ πέρα που όμως αυτός ο όρος δεν έχει ολοκλήρωση να κάνουμε. Μπορεί να έχει πράξεις, αλλά να κάνουμε όριστο ολοκλήρωμα άλλο γι' αυτόν δεν έχουμε. Και εξακολουθούμε να έχουμε ένα όριστο ολοκλήρωμα, αλλά έχουμε μεταβιβάσει την παράγωγα από τον ένα όρο στον άλλο. Καμιά φορά αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Για να δούμε, όπως πριν, αρκετά παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Το ολοκλήρωμα του λογαρίθμου χ. Το ολοκλήρωμα του λογαρίθμου χ, πάμε και το γράφουμε ολοκλήρωμα του 1 επί λογαρίθμος χ. Δχ. Και θεωρούμε το 1 ως παράγωγο, δηλαδή το 1 θα παίξει το ρόλο του g τόνος. Το γράφουμε λοιπόν ολοκλήρωμα του χ τόνος λογαρίθμος χ δχ. Και τι μας λέει τώρα ο κανόνας ολοκλήρωσης κατά μέρη? Ότι μπορεί να πάρουμε το τόνο και να το βάλουμε στο λογάριθμο, αλλά θα πρέπει να έχουμε και το γινόμενο των δύο συναρτήσεων, της χ και λογάριθμος χ. Θα είναι λοιπόν χ επί λογάριθμος χ, μείον το ολοκλήρωμα, όπου τώρα το χ θα είναι απαραγωγιστό, θα είναι χ, αλλά η παράγωγη θα πάει στο λογάριθμο. Εδώ. Το οποίο κάνει χ επί λογαρίθμος χ από τους δύο πρώτους όρους μείον χ, η παράγωγος του λογαρίθμου είναι 1 δια χ δε χ, που κάνει χ επί λογαρίθμος χ, χ επί 1 δια χ κάνει 1, ποιο είναι το αόριστο ολοκλήρωμα του 1? Το χ. Είναι αυτή εδώ η συνάρτηση. Αν παραγωγήσετε αυτή εδώ τη συνάρτηση θα πάρετε λογαρίθμος χ. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μας παράδειγμα. Το χ επί α στη χ. Τώρα θα το δούμε ως εξής το παράδειγμα μας. Ποιο από τα δύο θεωρούμε ότι είναι παραγωγισμένο? Θα μπορούσαμε και τα δύο, αλλά ένα μόνο θα μας οδηγήσει στη λύση. Αυτό. Η παράγωση του α στη χ είναι ο εαυτός της. Άρα θα έχουμε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Πολύ ωραία. Τώρα, εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά μέρη και θα πάρουμε το γινόμενο των δύο συναρτήσεων, δηλαδή χ επί α στη χ, πλην το ολοκλήρωμα, όπου τώρα η παράγωγος θα φύγει από εδώ και θα κάτσει στο χ. Χ τόνος επί α στη χ δε χ, που είναι χ επί α στη χ, μείον το χ τόνος είναι 1. Άρα μένει το ολοκλήρωμα, το όριστο ολοκλήρωμα του α στη χ δε χ. Η παράγουσα του α στη χ είναι ο εαυτός της, άρα παίρνουμε χ επί α στη χ, μείον α στη χ, συν μία σταθερά. Αν παραγωγήσουμε αυτό εδώ πέρα, θα πάρουμε το χ επί α στη χ. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Ας θεωρήσουμε το ημίτονο χ ως την παραγωγισμένη συνάρτηση. Αν θεωρούσαμε το χ ως την παραγωγισμένη συνάρτηση, τότε η παράγουσα της έχει τετράγωνο, ανεβαίνει ο εκθέτης και δεν μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο προς κάτι απλούστερο, αλλά προς κάτι πιο σύνθετο. Ενώ το ημίτονο θα γίνει σε ημίτονο και μετά θα κάτσει παράγωγος στο χ για να το εξαφανίσει. Οπότε το βλέπουμε ως εξής. Είναι το ολοκλήρωμα χ επί μείον κοσάιν χ τόνος δε χ. Ωραία. Αν εφαρμόσουμε τον τύπο της ολοκλήρωσης κατά μέρη, θα πάρουμε μείον χ επί κοσάιν χ, που είναι το γινόμενο αυτών των δύο συναρτήσεων, μείον το ολοκλήρωμα, η παράγωση τώρα θα κάτσει στο χ, οπότε το εξαφανίζει, το χ τόνος θα είναι 1, δεν το γράφουμε καθόλου, και το μείον κοσάιν χ θα είναι απαραγωγιστό. Το μείον κοσάιν χ θα εξαφανίσει αυτό το πηγαίνει και θα μου μείνει
συνημήτωνο χ δε χ. Αλλά η παράγουσα του συνημήτωνου είναι το ημήτωνο. Οπότε παίρνω μείον χ επί συνημήτωνο χ συν το ημήτωνο χ. Συν μία σταθερά. Σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς τώρα, καλό είναι καμιά φορά στο τέλος να κάνουμε και μια επαλήθευση ότι αυτό που βρήκαμε είναι όντως η παράγουσα της συνάρτησης. Ποια είναι αυτή η επαλήθευση? Θα πάρουμε τη συνάρτηση που βρήκαμε, να την παραγωγήσουμε, να δούμε. Θα πάρουμε το αρχικό. Αυτή είναι εν γέννη αρκετά απλούστερη διαδικασία. Για να δούμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Βρήκαμε μείον χ επί συνημήτωνο χ συν ημήτωνο χ. Θέλουμε να το παραγωγήσουμε. Ωραία. Ο πρώτος όρος είναι γινόμενο, θα μας παραγωγήσουμε πρώτα το μείον χ, θα πάρουμε μείον συνημήτωνο χ. Μετά θα έχουμε μείον χ επί την παράγωγο του συνημήτωνο χ, θα έχουμε δηλαδή συν χ επί ημήτωνο χ. Και μετά θα παραγωγήσουμε και το ημήτωνο χ και θα μας δώσει συν συνημήτωνο χ. Τα συνημήτωνα φεύγουν μεταξύ τους και θα μας μείνει αυτό που ελπίζαμε να μας μείνει, δηλαδή το χ επί ημήτωνο χ, και όντως βλέπετε ότι ξαναπήραμε τη συνάρτησή μας αυτή. Αυτή λοιπόν ήταν η επαλήθευση. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το βρήκαμε σωστά, μπορούμε να κάνουμε μια επαλήθευση, η οποία είπαμε είναι πολύ απλή διαδικασία. Παραγωγείς αυτό που βρήκες, θα πάρεις το αρχικό. Ωραία. A στη χ επί ημήτωνο χ. Τι να κάνουμε τώρα? Να θεωρήσουμε το A στη χ ως παραγωγισμένο ή το ημήτωνο χ ως παραγωγισμένο? Νομίζω δεν κάνει διαφορά. Αν θεωρήσουμε το A στη χ ως παραγωγισμένο την άλλη φορά, αυτό θα γίνει συνημήτωνο. Οπότε θα έχουμε A στη χ επί συνημήτωνο. Ενώ αν θεωρήσουμε αυτό ως παραγωγισμένο την άλλη φορά, αυτό θα γίνει συνημήτωνο και αυτό θα μείνει το ίδιο. Οπότε ξαναπαίρνουμε το ίδιο πράγμα. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι αυτό εδώ παράγωγος. Ας το γράψουμε δηλαδή έτσι. A στη χ τόνος ημήτωνο χ, και ας εφαρμόσουμε τον τύπο της ολοκλήρωσης κατά μέρη και θα πάρουμε τι? Θα πάρουμε A στη χ επί ημήτωνο χ, που είναι το γινόμενο των δύο συναρτήσεων, μείον το ολοκλήρωμα A στη χ χωρίς την παράγωγο επί την παράγωγο του ημήτωνο χ. Η παράγωγος του ημήτωνο χ όμως είναι συνημήτωνο χ δε χ, και καταλήξαμε λοιπόν σε αυτό το δεξί μέλος, που είναι μεν διαφορετικό από αυτό το οποίο ξεκινήσαμε, αλλά δεν μοιάζει και ιδιαίτερα απλούστερο. Ίσα-ίσα, αν μη τι άλλο, είναι πιο πολύπλοκο, γιατί έχει και αυτόν τον όρο. Όμως δεν πρέπει κανείς να χάνει την υπομονή του και ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να κάνουμε το ίδιο κόλπο. Δηλαδή, ας κάνουμε ολοκλήρωση κατά μέρη και σε αυτό το ολοκλήρωμα που έχουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν την ισότητά μας. Γράφουμε το A στη χ επί ημήτωνο χ, μείον το γράφουμε έτσι. Συνημήτωνο χ δε χ. Ας συνεχίσουμε εδώ. A στη χ ημήτωνο χ. Και θα κάνουμε τώρα ολοκλήρωση κατά μέρη σε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Θυμούμενοι ότι έχουμε το μείον μπροστά, που θα πάρουμε μείον το γινόμενο των δύο συναρτήσεων, που είναι A στη χ επί συνημήτωνο χ. Μετά θα έχουμε συν το ολοκλήρωμα, το A στη χ απαραγώγιστο, επί την παράγωγο του συνημητώνου. Η παράγωγος του συνημητώνου όμως είναι μείον ημήτωνο χ δε χ, το μείον πρέπει να μπει εδώ. Και ξανακαταλήξαμε στο ίδιο ολοκλήρωμα το οποίο ξεκινήσαμε. Μοιάζει σαν να κάνουμε κύκλους, αλλά το ανάποδο ισχύει, ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι βρήκαμε το A στη χ επί ημήτωνο χ στο δεξί μέρος με διαφορετικό συντελεστή από ό,τι είναι στο αριστερό μέρος, που είναι αυτό εδώ. Αν πάρουμε δηλαδή αυτή την ποσότητα και την πάμε στο αριστερό μέρος, παίρνουμε την εξής πολύ ωραία ισότητα. 2A στη χ, 2 ολοκλήρωμα A στη χ ημήτωνο χ, δε χ, είναι ίσο με A στη χ επί ημήτωνο χ πλην A στη χ επί συνημήτωνο χ. Δεν έχουμε παρά να διαρρέσουμε με 2 και τα δύο βέλη και θα πάρουμε αυτό εδώ, συν μία σταθερά. Είδαμε λοιπόν ότι εδώ κάναμε δύο φορές ολοκληρώσει κατά μέρη και καταφέραμε και το λύσαμε, επειδή το αρχικό μας ολοκλήρωμα επανεμφανίστηκε και στη δεξιά μεριά, αλλά με άλλο συντελεστή. Αν ήταν με τον ίδιο συντελεστή, απλά θα έφευγε και δεν θα βγάζαμε κανένα συμπέρασμα.
Αλλά από τη στιγμή που εμφανίστηκε με άλλο συντελεστή, ένα αριστερά πλην ένα δεξιά, τα μαζεύουμε όλα μαζί και βρίσκουμε το ολοκλήρωμά μας.